Δια που θέλει, τι αντέχει η τσέπη του. Και φυσικά η αύξηση από το 185 στο 210, που πλέον δεν είναι βάρος μέσα από την ανάλυση που έκανα, έχει και υψηλότερη σύνταξη. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για 252 και τότε δεν το βάλα ποτέ ως κορονίδα ότι κάποιος θα πάρει 252 ευρώ το μήνα. Παραδείγματα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής παρέθεσα, τα οποία δείχνουν από τα 30 χρόνια μέχρι τα 42 χρόνια που αυξάνονται στις τελευταίες αναπλήρωσης, έχεις αυξήσεις και 10 ευρώ το μήνα και 15 και 20 και 50 και 80 και 100 και 150. Ανάλογα και με το συντάξιμο μισθό, ανάλογα και με τα χρόνια που μένεις. Ουσιαστικά όμως αυτό που κάνουμε, κρατήστε το, θα το δείτε πολύ σύντομα. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες που τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και οι αυτοαπασχολούμενοι, βρίσκουν ένα πεδίο και ένα δρόμο ελευθερίας. Να πληρώσουν την εισφορά που επιλέγουν οι ίδιοι για να πάρουν τη σύνταξη που θέλουν οι ίδιοι, σύμφωνα με την τσέπη τους και τη δυνατότητά τους. Το τρίτο σημείο. Το τρίτο σημείο που άκουσα ως κριτική, ως κριτική, ότι καταργούμε τη 13η σύνταξη. Ποια είναι η αλήθεια? Δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί στα νούμερα και στα στοιχεία, να πούμε ότι η 13η σύνταξη στοιχίζει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν είχατε δώσει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραμονή εκλογών, θα έλεγα την πολιτική μου αντίκρουση και διαφωνία, αλλά δεν τα δώσατε αυτά. Δώσατε περίπου 970 εκατομμύρια, όσα είπατε εδώ πέρα. Άρα δεν πρόκειται για 13η σύνταξη. Πρόκειται για ένα προεκλογικό επίδομα που πήγε να χειραγωγήσει παραμονή των εκλογών την ψήφο των συνταξιούχων. Εμείς τι λέμε? Ό,τι χρήματα από εδώ και πέρα δίνονται, και αυτό σημαίνει εξυγίανση ασφαλιστικού, θα δίνονται μόνο με ασφαλιστικούς κανόνες, με όρους δικαιοσύνης και ασφαλιστικούς κανόνες. Να ξέρει κάποιος πόσα λεφτά θα πάρει στη σύνταξή του. Και όχι με όρους κατανομής. Έχουμε άλλα εργαλεία εκεί. Εκεί υπάρχει το κράτος, υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία μπορούμε ως εργαλεία στήριξης των αδυνάμων να τα κάνουμε πράξη. Το ασφαλιστικό είναι για να δίνει συντάξεις στη βάση αυτών που έχεις δώσει σε όλους τον εργασιακό βίο.